Ότι η κινητοποίηση που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα με την πρωτοβουλία μια σειρά θεωτικών συλλόγων που σπυρώνει στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών ήταν μια πρώτη αντίδραση. Πριν όμως πάμε εκεί πέρα, θα ήθελα να πάμε στην αρχή της κουβέντας, γιατί νομίζω ότι και ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας συζήτηση αναδεικνύει μια βασική πλευρά. Τι δηλαδή, ότι καθόμαστε και συζητάμε για το πώς ερμηνεύεται η μία διατύπωση, αυτή που υπήρχε παλιότερα στον νόμο Διαμαντοπούλου, μετέπειτα στον νόμο Γαβρόγλου, τώρα στο νομοθέτημα που έχουμε μπροστά μας. Συζητάμε ποια είναι τα όρια της και χάνουμε την ουσία. Πώς δηλαδή μέσα σε αυτή την ερμηνεία, τι χωράει, τι δεν χωράει και κυρίως το γιατί ερχόμαστε να θέσουμε αυτά τα ζητήματα ξανά στην ατζέντα. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία όσων έχουν μπει στη συζήτηση για μια προσπάθεια να αποσπαστεί και λαϊκή συνένεση για την κατάργηση του ασύλου είναι προσχήματα, πρώτον, με την έννοια ότι ισχύουν σε μια σειρά χώρους εκτός πανεπιστημίων που δεν καλύπτονται από το άσυλο τα ίδια ακριβώς φαινόμενα, άρα δεν μπορεί να αποδοθεί στο άσυλο η ευθύνη για τη μη αντιμετώπιση τους. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά είναι προσχήματα γιατί πάλι η συντριπτική τους πλειοψηφία θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί. Η διάταξη για το άσυλο έχει ενδιαφέρον ότι έρχεται με τρία άρθρα. Τα δύο πρώτα εξ αυτών καλύπτουν αυτό που λέγεται ακαδημαϊκές ελευθερίες, ελευθερία του λόγου, ελευθερία της επιστημονικής σκέψης κτλ. Που είναι ένα επιχείρημα που συνήθως ακούγεται από όποιους εμφανίζονται ως υπερασπιστές του ασύλου από θεωρητικές, απολύτικες θέσεις. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι καμία ελεύθερη διάδοση των ιδεών δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι στρατευμένο σε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να υπηρετήσει, να κόψει τις σπουδές, τις προοπτικές των φοιτητών, να προσαρμόσει εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Δώστε εσείς, μου ένα λεπτάκι. Είσαστε εσείς απάντηση σε αυτό που λέτε ο ίδιος. Αν θυμάμαι καλά, είσαστε μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει συμβασιουχικές σχέσεις εργασίας στα πανεπιστήμια. Ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μην μπορείς να επενδύσεις το μέλλον σου στη δουλειά σου. Αλλά για να έρθω και σε αυτό καθ' αυτό το ερώτημα. Για να μην το χάσουμε. Αισθάνομαι ότι είναι λίγο διαφορετική αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό το λέω, το πάω ακριβώς εκεί πέρα που το έβαλε. Στο κομμάτι της προστασίας λοιπόν της ελευθερίας, ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, έχουμε μια σειρά από παραδείγματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα δίωξης στην Πολωνία, καθηγητή συναδέλφων αξιότιμων. Τώρα η Πολωνία δεν είναι και το υπόδειγμα της φιλελεύθερης. Αλλά δεν είναι ούτε και η Ουγγαρία που κλείνουν τμήματα κοινωνικών επιστημών. Η Πολωνία είναι πολύ κοντά. Το ίδιο έγινε και στη Μεγάλη Βρετανία με άλλους λόγους. Άλλα παραδείγματα μπορούμε να φέρουμε και στην Ελλάδα, αν δούμε ποιες έρευνες είναι αυτές που χρηματοδοτούνται σε διάφορα αντικείμενα. Αλλά για να έρθουμε και στο άλλο κομμάτι. Αγώνες, κινητοποίησεις, σαν και αυτές τις οποίες απευθύνεται η ένταση της καταστολής που συνοδεύει το δόγμα νόμος και τάξη για την υπεράσπιση αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση παραλαμβάνοντας σκητάλη από την προηγούμενη, έχουμε και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γαλλία δεν είχαμε πρόσφατα. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Αμερικάνικα πανεπιστήμια δεν είχαμε πρόσφατα. Αντιδράσεις σε Αγγλικά πανεπιστήμια. Αστείευεστε. Δεν είχαμε για μια σειρά αλλαγές που γίνονται. Πέπερ σπρέι στο Μπέρκλι. Παιδιά μου, είναι από 1,5 χρόνο. Μιλάμε για μεγάλους αγώνες εκπαιδευτικών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργία Γαβρόγλου, όσο και η νυν κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αντιμετώπισαν αγώνες με τον ίδιο τρόπο. Με ένταση καταστολής. Για παράδειγμα, σε κινητοποιήσεις εστιακών φοιτητών που τώρα θα γίνονται οι εστίες αξιοποιώντας τη Νέα Δημοκρατία με ΣΔΙΤ, άρα ούτως ή άλλως θα ήταν στον αέρα το ασυλιακό τους καθεστώς, πώς θα τους αντιμετώπιζαν. Το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση έχει υπάρξει με όλες τις προηγούμενες διατάξεις δεν νομίζω ότι προδιαθέτει για την αντιμετώπιση του έτσι όπως το λέτε. Όπως επίσης δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα από το γεγονός ότι. Μετά δηλαδή ότι απέφυγαν να μπουν οι αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο, ότι όχι λόγω ασύλου, αλλά γιατί. Τα χαμάλα. Φοβούνταν. Λέω ότι πρώτον μιλάμε για ένα χώρο που γύρω-γύρω από τους χώρους που καλύπτονται από το άσυλο είναι διάσπαρτες αστυνομικές δυνάμεις. Λέω όμως και ότι η δράση τέτοιων ομάδων δεν αξιοποιείται για διαφορετικούς λόγους από αυτούς για τους οποίους επιθυμείται η κατάργηση του ασύλου. Mm-hmm. Και η μία και η άλλη πλευρά στο στόχαστρο βάζει την οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση που βάζει στο στόχαστρό της τα βάθρα του συστήματος που δημιουργούν αυτά τα πανεπιστήμια.